Κύριε Σημαφρέτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είστε καλά? Προσπαθώ. Προσπαθείτε. Έχουμε μία διακοπή επαόριστο στο ελληνικό πρωτάθλημα της Super League, επίσημα από την κυβέρνηση, με την επιστολή και του κ. Βασιλιάδη στη FIFA και με ό,τι δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ, λόγω του τεταμένου κλίματος, όπως διαμορφώθηκε και μετά τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, λόγω της εισόδου του κ. Σαββίδη στο γήπεδο, λόγω και των εμπριστικών δηλώσεων από αξιωματούχους στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Πώς σας ακούγεται αυτό πρώτα απ' όλα, πώς έχετε να το σχολιάσετε και πού βλέπετε να πηγαίνει το όλο πράγμα? Δυστυχώς θα επαναλάβω αυτά τα οποία λέω χρόνια και δημιουργώ μια αίσθηση ότι τις περισσότερες φορές σε αυτή τη χώρα, επειδή είμαστε και χώρα των φιλοσόφων, εξαντλούμε την όλη ενεργητικότητά μας και τις προσπάθειές μας στο λεκτικό πεδίο και λιγότερο στο ουσιαστικό. Προσωπικά έχω μάθει να είμαι άνθρωπος ρεαλιστής και να δίνω πραγματικές λύσεις όταν και εφόσον χρειάζεται να δώσω. Ναι. Όλα αυτά τα οποία ακούω είναι ζητήματα που έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Είναι ανακοινώσεις και αποφάσεις τις οποίες έχουμε δει στο παρελθόν. Είναι αποφάσεις που ήταν ατελέσφορες, που δεν έχουν κανένα νόημα προσωπικά για μένα, που γίνονται περισσότερο για λόγους εντυπώσεων και τίποτα περισσότερο. Τα ουσιαστικά ζητήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι άλλα και δυστυχώς κάποιοι για τους δικούς τους λόγους δεν τα αγγίζουν. Επομένως, είτε τα ακούω είτε δεν τα ακούω, είναι ένα και το αυτό για μένα. Το να διακόψει ένα πρωτάθλημα, όταν κάποιος πρέπει να πάρει μια απόφαση, πρέπει η απόφαση αυτή να έχει και ένα αποτέλεσμα πρακτικό. Εάν δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα, είναι έπαια πτερόεντα που λέγανε οι αρχαίοι. Λοιπόν, τι να συζητήσω εγώ τώρα, ότι διακόπηκε ένα πρωτάθλημα και μάλιστα, αν δεν απατώ, με έγινε ο αγώνας του, γιατί επειδή είμαι του Μπας Γιάννενα, έγινε. Όχι. Γιατί δεν έγινε ένας αγώνας που ανήκει σε μια αγωνιστική ημέρα που διεξήχθησαν όλοι οι άλλοι αγώνες? Ποιος αποφάσισε να μην γίνει και αυτός ο αγώνας? Το καταλαβαίνω, ότι έρθει και μια απόφαση για το επόμενο Σαββατοκύριακο ή αορίστος, όπως λένε. Ναι. Αυτός ο αγώνας που αποτελούσε τον τελευταίο αγώνα μιας αγωνιστικής, γιατί δεν έγινε? Ήταν σε δύσκολη θέση, πραγματικά δεν ήξεραν τι να κάνουν. Υπήρχε ένα μεγάλο Τι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Να πάρουν μια απόφαση για μια αγωνιστική. Αυτό ήταν το ζητούμενο, να μην γίνει ο αγώνας του ΠΑΣ Γιάννενα να αναλυθεί το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου? Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε και την προχειρότητα που υπάρχει. Ναι. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται εκ βάθρων αναδόμηση. Εάν δεν γίνει, κάθε φορά θα λέμε τα ίδια και θα κουραζόμαστε να λέμε τα ίδια. Όταν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν τα ειχέγγυα, την προσωπικότητα, την εντιμότητα να χειριστούν τα ζητήματα του ποδοσφαίρου, πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να βρισκόνται σε θεσμικά όργανα τα οποία δυστυχώς δεν βρίσκονται και ανακυκλώνονται τα ίδια παλιά τούβλα αυτής της οικοδομής που λέγεται ποδόσφαιρο, τα ίδια θα συμβαίνουν. Μην έχουμε αυταπάτες, μην το συζητάμε, κάθε τόσο θα γίνεται κάτι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα επαναλαμβάνεται. Αν δεν αλλάξεις τη δομή αυτού του χώρου, αν δεν αλλάξεις και τα πρόσωπα του χώρου, που δυστυχώς είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν θέσεις ευθύνης ακόμα και σήμερα, είχαν και πριν από 30 χρόνια. Περιμένετε εσείς ότι μπορεί να αλλάξει κάτι? Δηλαδή κοροϊδευόμαστε τώρα. Προφανώς δεν πιστεύω. Να μιλάμε έτσι λαϊκά, γιατί ακούω πολλούς θεωρητικούς που κάνουν δηλώσεις. Μιλάμε για να μιλάμε. Το ποδόσφαιρο δεν έχει ανάγκη από λόγια. Έχει ανάγκη από έργα και από πράξεις και αποφάσεις σοβαρές. Και από ανθρώπους που θα τα εφαρμόσουν. Βεβαίως, διότι τα θεσμικά όργανα, όταν λέμε όργανα, είναι μια έννοια γενική, έτσι. Είναι μια αφηρημένη έννοια, αθεσμικά όργανα. Όλα ενσαρκώνονται από πρόσωπα. Εάν τα πρόσωπα είναι καθοδηγούμενα, εάν τα πρόσωπα είναι ανίκανα, αν τα πρόσωπα, παράδειγμα, είναι απατεώνες, είναι οτιδήποτε, δεν μπορεί να λειτουργήσει και πάλι το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Και επειδή έχω μια εμπειρία ποδοσφαιρική, δικηγορική, διοικητική, παγκόσμια, λόγω της συμμετοχής μου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, στην DRC της FIFA, έχω μια πλήρη άποψη για το ποδόσφαιρο. Πληρέστατη άποψη. Και γι' αυτό λέω αυτά που λέω. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα ποτέ. Τα λέω και πολλές φορές και κάνοντας μια αυτοκριτική, λέω γιατί τα λέω άραγε. Σε ποιους τα λέω? Ναι. Οι άνθρωποι θέλουν να ελέγχουν, κάποιοι να ελέγχουν το ποδόσφαιρο με τον δικό τους τρόπο. Δεν μπορεί να αλλάξει λοιπόν η εικόνα. Μην γελιόμαστε τώρα.
Μην γελιόμαστε. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό ανέφερε χθες και ο κύριος Γραμμένος. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Επειδή τώρα η όλη ένταση έχει δημιουργηθεί με αφορμή το παιχνίδι ΠΑΟΚ, και υπήρχαν και προηγούμενα κι άλλα, και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κατέληξε εκεί ουσιαστικά. Ναι. Υπάρχει ένα παιχνίδι, υπάρχει μία φάση, μία διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τη φάση από τους διαιτητές και η εισβολή του Ιβάν Σαββίδη. Πού επικεντρώνετε εσείς ως το... Εγώ που επικεντρώνω, στον ηθικό αυτούργο όλων αυτών που συνέβησε. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Κομίνη. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Ο κύριος Κομίνης, με αυτά που έγραψε στο Φίλο Αγώνος, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Ανεπανόρθωτα. Και γι' αυτό είπα και επαναλαμβάνω και πάλι ότι ο κύριος πρέπει να αποχωρήσει και να αφήσει ήσυχη τη διαιτησία. Δεν έχει το ύψος και το ανάστημα εκείνο που επιβάλλεται για ένα διεθνή διαιτητή για να φέρει σε πέρας δύσκολες καταστάσεις. Τα απλά πράγματα, τις εύκολες καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι πάντες. Και εσείς ακόμη. Οι δύσκολες καταστάσεις είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν μια υψηλότερη θέση, όπως ο κύριος Κομίνης που είναι διεθνή διαιτητής. Εάν δεν μπορεί λοιπόν να ανταποκριθεί στα δύσκολα, είναι καλύτερο να πάει στο σπίτι του. Πώς δικαιολογείται, πώς μπορείτε να, αν μπορούμε να έρθουμε στη θέση του, πώς είναι δυνατόν να γράφει στο Φίλο Αγώνος ότι εγώ ήθελα να κατακυρώσω το γκολ, αλλά με πρόλαβε η εισβολή του Σαββίδη. Ενώ έχει ενημερώσει τους αρχηγούς και βλέπουμε τι γίνεται. Συγγνώμη, μπορεί να πείσει κανένας με αυτά που λέει ο κύριος Κομίνης. Λυπάμαι, αλλά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορεί να πείσει κανένα για τον απλούστατο λόγο ότι γράφει εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που είδαν εκατομμύρια φίλαθλοι, όχι του ΠΑΟΚ, όχι της Ελλάδος. Αυτό, κύριε Σημαφορίδη, μπορεί να αφισβητήσει συνολικά το Φίλο Αγώνος. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά, διότι ο κύριος Κομίνης, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι βρισκόταν, είχε τρικυμία εν κρανίο, που λένε. Διότι όταν γράφεις αυτά τα πράγματα, συγγνώμη, που τα βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι, και βεβαίως τα είδαν και προφανώς και οι άνθρωποι της ΚΕΔ και όλοι αυτοί, τα όργανα, οι εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων οργάνων, τι συμπέρασμα να βγάλουμε εμείς, και δεν το λέμε τώρα έτσι επειδή πρέπει κάποιον να υπερασπιστούμε υποχρεωτικά. Έτσι, εγώ μιλάω σαν Σημεοφορίδης. Ναι, ναι. Λοιπόν, το λέμε επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς θα τον πείσεις τον άλλον, τον οποιοδήποτε, ότι εσύ έκανες καλά τη δουλειά σου, ότι κατέγραψες την πραγματικότητα, την αλήθεια, όταν σε διαψεύδουν οι πάντες, σε διαψεύδει το ίδιο το βίντεο, σε διαψεύδει η εικόνα, σε διαψεύουν. Πώς θα τα δικαιολογήσει, κύριε Κομίνη, ρωτάω εγώ έτσι. Πολύ λαϊκά, πολύ απλά. Κάτι άλλο επί του συγκεκριμένου της διαδικασίας. Γράφει τελικά μετά από ώρες ότι διακόπηκε το παιχνίδι λόγω της εισβολής. Υπάρχουν μαρτυρίες πολλών, των ποδοσφαιριστών κυρίως, ότι κάποια στιγμή διέταξε να βγουν οι ομάδες στο γήπεδο. Όταν φτάσει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο, θα ληφθούν υπόψη οι μαρτυρίες. Ότι εμάς μας είπε να βγούμε. Ο ΠΑΟΚ βγήκε, ΑΕΚ δεν βγήκε. Κοιτάξτε, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα υπερασπιστικής γραμμής. Εγώ δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ. Μπορεί να μην ασχοληθώ κιόλας. Ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ εκτάκτως συμμετείχα στην προηγούμενη διαδικασία. Θα το αναφέρω. Κλήθηκα από τον κύριο Σαββίδη. Εντάξει. Είχα την άποψή μου. Δόξα τω Θεώ πήγανε καλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μόνο το Φίλο Αγώνος ή η μαρτυρία? Όχι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν συμπληρωματικά να βοηθήσουν το πειθαρχικό όργανο να πάρει μια δίκαιη απόφαση. Λοιπόν, επομένως αυτά είναι ένα θέμα διαδικασίας. Εντάξει. Όταν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, να δούμε και το κατηγορητήριο και από εκεί και πέρα ο καθένας θα πράξει αυτό που πρέπει. Επειδή πολλοί κουνούν το δάχτυλο στον ΠΑΟΚ και είναι ένα κάτι που κουνάνε το δάχτυλο πολύ στον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Αυτό το διήμερο ειδικά είναι... Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω να λέω την αλήθεια και είμαι και ρεαλιστής. Είναι λογικό να κουνάνε το δάχτυλο στο ΠΑΟΚ, διότι ξαφνικά, ενώ υπήρχε μια κυριαρχία, ας πούμε, των ομάδων της Αθήνας, γιατί είναι μεγάλες ομάδες, μην ξεχνάμε. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι μεγάλες ομάδες. Εντάξει. Όμως εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ που γίνεται πάρα πολύ δυνατός και αυτό ίσως ενοχλεί. Εντάξει. Προσπαθούν λοιπόν να αποδομήσουν τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Τα εκατομμύρια τα οποία παίζονται στο ποδόσφαιρο είναι επίσης πολλά. Επομένως, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Δεν με προκαλούν έκπληξη αυτά τα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να επιδιωχθεί είναι πρωταθλήματα που να γίνονται με ίσους κανόνες, με ισοτιμία και ισομεταχείριση. Με σταθερούς κανόνες και με σταθερές διατάξεις, ώστε να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα και όταν υπάρχουν προβλήματα να επιλύονται. Θα έλεγα λοιπόν αυτούς, αν κάποιοι ήταν σοβαροί, δεν έπρεπε να εισάγουν το σύστημα
μέσω του βιντεοελέγχου των φάσεων ώστε να μην είχαμε πρόβλημα. Διότι αν υπήρχε αυτό το σύστημα και έβλεπε ο κ. Κομίνης ότι το γκολ είναι πράγματι γκολ, θα το κατακύρωνε και όπως δεν θα το είδε κάποια στιγμή στα πολιτήρια. Ναι. Ούτε την εισβολή του κ. Σαββίδη, ούτε τις διαμαρτυρίες, ούτε τίποτα. Θα είχαμε μια απόφαση, θα είχε δει το βίντεο του, θα την είχε λάβει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και πάλι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πίσω, πάλι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πρόβλημα, γιατί, συγγνώμη, αλλά είναι πολλά χρόνια πίσω από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και δεν υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, που θα προσπαθήσουν μάλλον να το αναστήσουν, γιατί για ανάσταση πρόκειται, και ότι είναι ένα ποδόσφαιρο που οδεύει έτσι στο θάνατο, να το πω έτσι απλά. Όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και χειρότερο. Mm-hmm. Και λιγοστεύουν και οι φίλοι που τον παρακολουθούν. Δεν κάνουν λοιπόν κάτι. Πράγματα τα οποία ακόμα και κάποιες χώρες που εμείς δεν θεωρούμε τόσο προηγμένες ποδοσφαιρικά, ίσως τα έχουν κάνει. Και τα έχουν κάνει. Για να επιστρέψουμε, κύριε Σομφορίδη, στο αρχικό, σε όλα αυτά τα οποία έχετε δηλώσει, είπε ο κύριος Γραμμένος για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Μάλλον μιλάμε και για ένα νέο πειθαρχικό κώδικα, τον οποίο ακόμα και ο κύριος Σκουτέρης έχει κατακρίνει πραγματικά με τα χειρότερα. Για να αλλάξει ο πειθαρχικός κώδικας, τι πρέπει να συμβεί, ποιος αποφασίζει, πόσος χρόνος χρειάζεται? Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να τροποποιηθεί ένας πειθαρχικός κώδικας. Εγώ αυτά που είπε ο κύριος Σκουτέρης, και μάλιστα το είπα και στη διαδικασία του, είπα: κύριε Πρόεδρε, αυτά τα οποία λέτε και συμφωνώ απόλυτα, τα έχω πει εγώ και τα έχω γράψει, έχω αρθρογραφήσει για αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Μήνες πριν και πάρα πολλές φορές. Τα έχω πει και τα έχω πει σε όλους, ότι αλλάξτε αυτούς τους περιβόητους κανονισμούς που κάποτε γίνανε από κάποιους συσσαγωγικά τύπους που κυκλοφορούσαν. Στο ποδοσφαιρικό ποδόσφαιρο είχε πολλά παράσιτα. Έτσι, χρόνια. Οι οποίοι εκμεταλλευόταν καταστάσεις. Και κοινώς οικονομούσαν, έτσι να σας το πω. Mm-hmm. Ίσως δεν ξέρετε πολλά πράγματα. Εγώ λόγω της παρουσίας μου είμαι από τα 16 μου. Έχω συμπληρώσει περίπου 40 και χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Ξέρω και τις πέτρες αυτού του χώρου, κυριολεκτικά. Και μπορώ να έχω άποψη για πολλά πράγματα. Επομένως, αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα, αμεσότατα. Και το πρώτο και κύριο μέλημα της Νέας Ομοσπονδίας, και το έχω πει στο Βαγγέλη το Γραμμένο, είναι αυτό. Από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκε του λέω: Βαγγέλη, επειδή γνωριζόμαστε τον συνάδελφο, πρέπει να αλλάξεις το θεσμικό πλαίσιο, διότι εγώ ως δικηγόρος που το ζω καθημερινά με την τριβή μου με τη δικηγορία, την αθλητική δικηγορία και τα θέματα του ποδοσφαίρου, βλέπω τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δημιουργούν πρόβλημα και στους ίδιους τους δικαστές. Διότι όταν για μια ποινή είναι 4 διαφορετικές οι επιλογές τους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα θέμα. Διότι κάποια ομάδα μπορεί να την τιμωρήσουν, παράδειγμα, με κεκλεισμένο των θυρών, και κάποιοι να τις επιβάλλουν να αποφασίσουν να τις αφαιρέσουν 3 βαθμούς. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστό και σε εμάς, κύριε Σημαφορίδη. Είναι γνωστό και σε εμάς ότι οι επιτροπές αποφασίζανε με βάση το τι βόλευε, και γι' αυτό ο πειθαρχικός κώδικας είναι δομημένος έτσι. Δεν είναι κάτι άγνωστο σε εμάς. Ναι, εκμεταλλεύονταν οι επιτροπές. Ο καθένας πουλούσε εκδούλευση, το έχουμε ζήσει και εμείς, εντάξει. 42 φτάσαμε. Ναι. Πειθαρχικός κώδικας αποκλειστικά από την ΕΠΟ, είναι ευθύνη της ΕΠΟ, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο πειθαρχικός κώδικας και όλοι οι κώδικες, ο κώδικας διοντολογίας, ο ΚΑΠΟ, ο πειθαρχικός κτλ. Όλα είναι ευθύνη της ΕΠΟ. Δεν ανοιχνείται σε αυτό το κομμάτι. Και δεν χρειάζεται και πολλοί μήνες για να τροποποιηθεί. Απλά τον ΚΕΣ και φτιάχνει σε άλλον. Όχι φυσικά, γιατί ακόμα να ανοιχτούν κάποιοι οι οποίοι είναι καθηγητές. Παιδιά, τους είναι απλά τα πράγματα. Πάρτε 5 ανθρώπους δικηγόρους οι οποίοι έχουν καθημερινή τριβή, γιατί αυτοί ξέρουν την πραγματικότητα, και ο σωστός νόμος είναι αυτός ο οποίος, ο σωστός κανονισμός, είναι αυτός που επιλύει το πρόβλημα που συναντάς στην καθημερινότητά σου. Διότι τα υπόλοιπα είναι κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις, ακόμα και ανθρώποι μπορεί να είναι καθηγητές, αλλά δεν έχουν δικάσει ούτε μια φορά στη ζωή τους. Εντάξει. Mm-hmm. Για να τα λέμε όπως είναι. Mm-hmm. Ο δικηγόρος που έχει μια τριβή 20-30 χρόνων και βλέπει τα καθημερινά προβλήματα και τα ζει, αυτός ξέρει καλύτερα από όλους. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μιλάνε για πιο σκληρά μέτρα για τον κόσμο, για το γήπεδο, την ατμόσφαιρα, όχι η υπηρεσία, όχι τα καπνογόνα, όχι οτιδήποτε άλλο. Για τη συμπεριφορά παραγόντων. Όχι με αφορμή μόνο αυτό που έγινε την είσοδο του κυρίου Σαββίδη. Είναι και αυστηρές. Εντάξει, είναι διατάξεις που είναι αυστηρές. Υπάρχουν και προβλέψεις και στον αθλητικό τον νόμο των 27-25. Παντού υπάρχουν. Όμως δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εγώ έχω πάντοτε μία αρχή.
το αυστηρό δεν σημαίνει και σωστό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι έτσι, μήπως είναι εκτός πραγματικότητας το να είναι αυστηρό, πρέπει ναι, να. Ναι, είναι. Πολλές φορές είναι. Διότι όταν διαβάζω εγώ, θα του βάλουμε πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Ναι, και τι έγινε δηλαδή. Που τα επιβάλλατε τόσα χρόνια, τι έγινε. Άλλαξε κάτι. Άρα, όταν κάτι αποτυγχάνει, έτσι πρέπει να το τροποποιήσεις. Αυτό λέει η κοινή λογική. Πρέπει να το τροποποιήσεις προς το καλύτερο. Επομένως, ο σκοπός λοιπόν των διατάξεων δεν είναι να, είναι να βγάζουν, να φαίνεται ότι είναι αυστηροί, χωρίς να είναι αποτελεσματικοί. Έτσι. Να είναι αποτελεσματικοί και ας μην είναι αυστηροί. Ναι. Και με το δικό μας κομμάτι, το ΜΜΕ, που ελέγχονται από, ξέρω εγώ, 2-3 προέδρους και δημιουργούν μια στημένη κατάσταση. Όχι, άλλο λέω. Πώς μπορεί να προστατευτεί το ποδόσφαιρο, γιατί ουσιαστικά εκεί πάμε πλέον. Υπάρχει μια. Είναι ένα μέρος και αυτό, αλλά εγώ πιστεύω στους θεσμούς. Όλα αυτά τα ΜΜΕ και τα λοιπά που μου λέτε, όταν υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο του ποδοσφαιρικού γίγνεσθε, αυτό είναι το κυρίως που μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα, εντάξει, εγώ τα δέχομαι. Ο καθένας έχει τις δικές του θέσεις και απόψεις. Ο καθένας μπορεί να στηρίζει κάποια ομάδα. Εντάξει, δεν τα θεωρώ παράξενα εγώ. Ο καθένας υποστηρίζει και το. Οι θεσμοί όμως, που είναι θεσμοί και πρέπει να είναι αντικειμενικοί και να υπερασπίζονται το χώρο, αυτοί είναι που πρέπει να αλλάξουν πράγματα για να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ίσης μεταχείρισης, ίσης αντιμετώπισης, χωρίς κενά νομοθετικά και κανονιστικά, για να λύσουν τα προβλήματα που αναφύονται. Δεν μπορεί να υπάρχουν, πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα. Είναι λογικό, σε όλο τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο υπάρχουν. Μάλιστα. Εκεί όμως πρέπει να είναι κάθετοι οι κανονισμοί και να λύνουν το πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν ούτε ερμηνείες ούτε παρερμηνείες. Μάλιστα. Κύριε Σημοφρίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι.